παιχνίδι που θα παίξουμε, κύριε Βαλτινέ, λέγεται «Τι θα γινόταν αν». Λοιπόν, ξεκινάω. Τι θα γινόταν αν, για να μην χαθούν όλες οι τηλεοπτικές σειρές που έχετε παίξει, έπρεπε να ασχοληθείτε με την πολιτική. Θα... Αναπνέετε βαριά. Άφηνα τις τηλεοπτικές σειρές να χαθούν. Αλήθεια. Δεν θα ξαναβλέπουμε το ουροβανοφυλικό, πάει και ανατομία. Τίποτα. Πολύ δύσκολο πράγμα. Κατάλαβα πάρα πολύ, από πάρα πολύ μικρός, ότι δεν θα είμαι ελεύθερος. Θα πρέπει να ακολουθώ και να ψηφίζω μία γραμμή, κάτι που δεν έκανα ποτέ, ούτε από τα φοιτητικά μου χρόνια. Και ήταν και το παράπονο της Μελίνας αυτό, που μου έλεγε «Έλα στο Πασόκ». Και της έλεγα «Δεν θέλω να απολυτευτώ» και μου έλεγε «Δεν μ' αγαπάς». Το γύρναγε στο προσωπικό. Ήταν τόσο χαριτωμένος άνθρωπος. Τι θα γινόταν αν, για να πρωταγωνιστήσετε σε μία πασίγνωστη ταινία του Hollywood, έπρεπε να έχετε μία γυμνή σκηνή? Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να κάνω γυμνή σκηνή. Νομίζω το πρόβλημα θα το είχαν αυτοί που θα τη βλέπαν. Τι θα γινόταν αν, για να μπορέσετε να παίξετε ξανά στο Κολοσσέο, έπρεπε να γίνετε influencer και να κάνετε giveaway 3 φορές την εβδομάδα? Δεν θα έπαιζε στο Κολοσσέο. Αλήθεια, ένα giveaway είναι, μωρέ. Εντάξει, είναι 3 φορές την εβδομάδα, βέβαια. Influencer να γίνω εγώ? Ναι. Όχι. Με τίποτα. Όχι. Εντάξει, πάντως να ξέρετε. Να δίνετε προσκλήσει το θέατρο στο giveaway. Δεν ξέρω αν το influencer σημαίνει επιδραστικός. Και επιδραστικός έχετε υπάρξει, είτε ηθελημένο είτε αθελημένο. Καλύτερα σας, λοιπόν να σας ενημερώσω. Καλύτερα από εκεί που έχω υπάρξει και όχι μέσω του διαδικτύου και με διάφορα μαγιό και διάφορες. Τώρα είμαι εδώ, τώρα τρώω. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να δίνω αναφορά σε κανέναν. Έχουμε αγωνιστεί για αυτά. Τι θα γινόταν αν, για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε οικονομικά το μέλλον των παιδιών σας, έπρεπε από εδώ και στο εξής να δουλεύετε σαν παρουσιαστής σε reality show? Ίσως, άντε να πω και σοου. Σκέτο. Σοου καλύτερα, γιατί μερικά reality μπορούν να με στείλουν στη φυλακή. Εάν ήταν για τα παιδιά μου, ναι. Έχω κάνει και άλλα πράγματα για τα παιδιά μου, τα οποία μπορεί να μην μου αρέσανε πολύ, αλλά έπρεπε να τα κάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσατε ωραία. Πέρασα υπέροχα, γιατί είστε υπέροχες ψυχές. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια με όλα τα project που ετοιμάζετε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.